Τα σύννεφα του πολέμου δείχνουν να πυκνώνουν στα Βαλκάνια, ειδικά μετά την απόφαση του Κοινοβουλίου του Κωσόβου να μετατραπούν οι δυνάμεις ασφαλείας σε κανονικό στρατό. Η Σερβία ζήτησε την επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με το Βελιγράδι να χαρακτηρίζει την απόφαση άμεση απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Την ίδια ώρα, πάντως, η Ουάσιγκτον έκανε λόγο για ιστορική απόφαση. Βάσει του νέου νόμου, ο στρατός θα διατηρήσει το όνομά του, Δύναμη Ασφαλείας του Κωσόβου, αλλά η ισχύς του θα αυξηθεί από 4.000 σε 5.000 άντρες συν 3.000 εφέδρους, ενώ η μετάβαση θα έχει ορίζοντα δεκαετίας. Το Βελιγράδι έχει ήδη διαμηνήσει ότι όσοι Σέρβοι του Κωσόβου καταταγούν σε αυτόν τον στρατό θα αντιμετωπίσουν κυρώσεις. Ο νόμος εγκρίθηκε με 107 ψήφους επί 120 βουλευτών, με τους βουλευτές της σερβικής μειονότητας να μποϊκοτάρουν τη διαδικασία.